Ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους επιβουλεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έστειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Επιδιώκουμε την ειρήνη, το διάλογο, τη σταθερότητα, όμως και τη συνεργασία. Ταυτόχρονα όμως είμαστε αποφασισμένοι και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ομόνοια, ομοψυχία είναι τα ηχέγγυα για να υπερασπιστούμε τα δίκαιά μας. Ταυτόχρονα ενισχύουν την προσπάθειά μας για να οικοδομήσουμε τη Νέα Ελλάδα. Στην κοινή συστράτευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στα ζητήματα που αφορούν στην ονομασία των Σκοπίων αλλά και στις σχέσεις με τη γείτονα Τουρκία αναφέρθηκε ο Απόστολος Δυζικώστας. Άμεση απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας και λύση στην ονομασία των Σκοπίων χωρίς τον όρο Μακεδονία. Δεν είναι έτοιμα, είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην πατρίδα και την ιστορία του έθνους μας. Και για να πετύχουμε όλα αυτά απαιτείται ενότητα και συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων. Σε επαγρύπνηση κάλεσε τους πολίτες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Να έχουμε το νου μας. Οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα από την Τουρκία, είναι εξαιρετικά μεγάλοι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους. Και να ξαναγίνει η χώρα μας να αποκτήσει πια επιτέλους τη θέση που της αρμόζει στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές επίπεδο. Στην ειρηνική πορεία των σχέσεων της Ελλάδας με τους γειτονές της αναφέρθηκαν και οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να υποτιμά την πίστη των Ελλήνων στα ιδανικά που συνθέτουν την εθνική τους ταυτότητα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υποτιμά να φανούν αντάξει οι Έλληνες εάν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, να υπερασπιστούν την ιστορική παρακαταθήκη των προγόνων τους. Σήμερα παρά ποτέ οφείλουμε να σφυριλατήσουμε την εθνική ενότητα και την εθνική αυτοπεποίθηση. Εύχομαι πολύ σύντομα οι δύο αξιωματικοί μας να επιστρέψουν στην πατρίδα από την Τουρκία που κρατούνται παράνομα. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο σημείο για να απολαύσει τα στρατιωτικά και σχολικά τμήματα. Στο τέλος της παρέλασης, μια ομάδα ατόμων προσπάθησαν να πλησιάσουν στον χώρο των επισήμων φωνάζοντας συνθήματα για τη Μακεδονία, αλλά εμποδίστηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας.